Ποιον σχέσεων τη ζήμε, ήταν κονδύλια που διακινούν και ερευνάει η εισαγγελέα η κυρία Νικολακέα, είχα μέσα την εταιρεία Σίβητα. Να σα θυμίσω ότι έκανε εταιρεία Σίβητα. Η εταιρεία Σίβητα παρέγγειλε δημοσκοπήσει, η εταιρεία Σίβητα έκανε σεμινάρια σε δημοσιογράφου που του έδινε μαύρα λεφτά. Και εδώ στον επόμενο ημερό θα δείτε ότι χρησιμοποιούνται και κρατικέ εταιρείε για να πληρώνουν τέτοιου είδου κονδύλια, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Ξέρετε πόσα μπλοκ πληρώνει το κοινωνικό ταμιευτήριο. Ξέρετε πόσου δημοσιογράφου πληρώνει το κοινωνικό ταμιευτήριο. Ξέρετε πόσε δημοσκοπήσει δίνει εντολή να κάνει το κοινωνικό ταμιευτήριο. Με τα λεφτά δηλαδή του ελληνικού λαού. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιου είδου κινήσει αλλά και δείγματα, θα σα θυμίσω ότι προεκλογικά και μάλιστα μεταξύ των δύο εκλογών υπήρχαν εταιρείε μετέσσεων στην Ελλάδα που του ανεξάρτητου έργου μα δίνουν κάτω του 3%. Ότι δεν παίρνουν στη Βουλή. Και πήραμε 7,8 προεκλογικά. Εταιρείες που σήμερα εμφανίζονται και προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα, πριν τις πρώτες εκλογές που πήραμε το 11%, μας δίνανε στο 2,8 με 3,5%. Και όχι μόνο εμάς. Αρκετά κόμματα. Το ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν εταιρείες δημοσκοπήσεων που το μάτι τον έδινε στο 6,2. Λοιπόν, αυτά έχουν να κάνουν και με την δημοκρατία και με τον έλεγχο των εταιρείων αυτών. Η μεγαλύτερη δημοσκόπηση γίνεται από τον ελληνικό λαό. Και να σα πω για κάτι μια δημοσκόπηση. Εγώ θα σα καλέσω να βγούμε με τι κάμερε έξω και να πάμε να περπατήσουμε στο κέντρο τη Πάτρα. Και πάλι την επόμενη μέρα, βουλευτέ ή έναν πρόεδρο από ένα μνημονιακό κόμμα, να δούμε αν μπορεί να ξεπεράσει την πλατεία. Και όχι σε περίοδο καρναβαλιού,